πνιγμό αποδίδεται το θάνατο στη λοικιωμένου ζευγαριού στα ιαματικά λουτρά του σιδηροκάστρου Σερών, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κατά πληροφορίες στην ιατροδικαστική έκθεση καταγράφεται ότι ο πνιγμός τόσο του 72χρονου όσο και της 70χρονης συζύγου του έγινε την ίδια ώρα. Πηγές της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι οι ιστολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που αναμένεται να διεξαχθούν θα δώσουν απαντήσεις στο τι προηγήθηκε του πνιγμού των δύο ηλικιωμένων. Ναι, δυστυχώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη, έτσι, ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, μια τραγωδία, όπως είπατε. Χθες το απόγευμα και περί ώρα 6.30 ήταν προγραμματισμένο λουτρό σε ένα ιδιωτικό υδρομασάζ από τους δύο ενίκους του ξενοδοχείου. Ιθανόντες ηλικίας 70 και 72 ετών είχαν επισκεφτεί τα ιαματικά λουτρά από την προηγούμενη μέρα, από προχθές δηλαδή, και είχαν ήδη κάνει δύο λουτρά το απόγευμα της ίδιας μέρας και το πρωί της επόμενης. Λοιπόν, είχαν κλείσει και ένα ραντεβού στις 6.30 το απόγευμα. Εμφανίστηκαν κάποια στιγμή γύρω στις 7 παρατέταρτο. Οδηγήθηκαν αμέσως στον μπάνιο για την προετοιμασία τους. Τους ήταν πολύ γνωστός ο χώρος, διότι είχαν ξαναπραγματοποιήσει, όπως σας είπα και πριν, λουτρό. Περί τις 7 και 4 η υπάλληλος της επιχείρησης χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έλαβε απάντηση για συνεχόμενη φορά, για δεύτερη φορά, εισήλθε στον χώρο και διαπίστωσε ότι το ζευγάρι ήταν σε θέση βρούμητα μέσα στο νερό. Οι δύο ηλικιωμένοι που βρίσκονταν για ιαματικό τουρισμό στην περιοχή είχαν εντοπιστεί ανέστητοι από εργαζόμενο σε ατομικό λουτρό το απόγευμα της Τετάρτης. Το σημείο αποκλείστηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο χώρο, ενώ ελήφθησαν και δείγματα νερού από το σημείο.